Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή καταρχήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε όλες υπέροχες, κορίτσια. Τώρα που ήρθε και το κορίτσι μας εδώ, ξανά. Είμαστε κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, το όνομά μπράβο, σου. Κορίτσια. Λοιπόν, με λένε Μαρία και είμαι 29 χρονών. Τέλεια. Πήρα και θέλω τη γνώμη σας για κάτι. Είχα μια σχέση εδώ και 10 μήνες, κορίτσια. Και πριν 2 εβδομάδες με χώρισε μέσα από ένα μήνυμα. Σ' ακούμε. Λοιπόν, ήμασταν όμως φίλοι 7 ολόκληρα χρόνια. Πριν γίνουμε ζευγάρι. Πες τα μου λίγο πιο γρήγορα. Λίγο πιο γρήγορα αν μπορείς. Οπότε με χώρισε λόγω ότι γκρίνιαζα. Γκρίνιαζα όντως, γιατί δεν ήμουν ποτέ προτεραιότητά του. Okay. Οπότε, τι μπορώ να κάνω για να τον κάνω να γυρίσει πίσω. Τι μπορείς να κάνεις για να γυρίσει πίσω. Ναι. Παραδέχεσαι εσύ ότι γκρίνιαζες. Ποια ήταν η προτεραιότητα? Ναι, το παραδέχομαι. Δούλευε το παιδί αυτό? Ναι, δούλευε. Άρα δεν είχε αρκετό χρόνο για σένα, αυτό ήταν το παραπονό. Ναι, δεν είχε. Π.χ. διάλεξε να πάρει διακοπές με τους φίλους του και όχι με μένα. Γιατί ξέρεις τι, άμα τώρα έχει συνηθίσει το μπίρι, μπορεί μάλλον να ένιωθε λίγο πιεσμένος. Έως πολύ. Συμφωνώ. Συμφωνώ, κορίτσια. Τώρα τι αλλάζει σε σένα, τι αλλάζει σε σένα για να γυρίσει και να μείνει σε πια γκρινιάρα? Δηλαδή εσύ τώρα να σταματήσω την γκρίνια μου. Δηλαδή να μην είμαι κι εγώ τόσο πολύ γκρινιά, να μην απαιτώ πράγματα. Να πάω με τα δικά του θέλω. Όσο όμως πηγαίνεις με τα δικά του θέλω και εσύ έχεις άλλο θέλω, δεν θεωρείς ότι κάποια στιγμή θα κάνεις μια έκρηξάρα πάλι? Παιδιά, την έκανα την έκρηξή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι την έκανα. πάει, έρχεται. Την έκανα. Ναι, τι ακριβώς έκανες? Για πες μας λίγο, περιέγραψέ μας. Λοιπόν, πήγα διακοπές εκεί που ήθελα με τις φίλες μου. Όπως και τόσο έβγαινε με τους φίλους του, έτσι και εγώ. Και εσύ τώρα έκρηξε και εσύ. Και τι έγινε τώρα, τι? Νερό, τίποτα. Απλά το παρεξήγησα λίγο, γιατί δεν κάνω φωτογραφίες μου στο Facebook και κάτι story. Οπότε ήταν το κερασάκι ντούρτα, κορίτσια, και γι' αυτό. Μετά από αυτό χωρίσατε? Ναι. Σε χώρισε εκείνος, Ναι, με ένα μήνυμα. Τώρα πώς είναι μαζί σου, δηλαδή έχετε κάποια επικοινωνία, είναι καιρός? Όχι, γενικά δεν έχουμε τίποτα. Αλλά εγώ είμαι καλά, δηλαδή για δεύτερη εβδομάδα χωρισμένη είμαι καλά. Άμα είσαι καλά τώρα τι θες να πεις? Έλα, κορίτσι, θέλω να γυρίσει όμως. Τι, αυτό είναι εγωιστικό τώρα που λες, το καταλαβαίνεις λίγο. Αλλά εντάξει, μου λείπει αυτή η καθημερινότητα που είχα 10 μήνες. Καταρχήν μου λείπει ως φίλος μου πρώτα απ' όλα. Να σου πω λίγο. Γενικά, μήπως σε έχει φάει ρουτίνα και λες τώρα μου λείπει, μήπως σου λείπει η συνήθειά του? Όχι, δεν νομίζω. Δεν σε νοιάζει κιόλας, είσαι λίγο αυτό. Σε βλέπω λίγο χαλαρή, μωρέ. Δηλαδή δεν. Ναι, ρε κορίτσια, την πρώτη εβδομάδα. Δεν τον θέλω πίσω, τον αγαπάω κι αυτό. Όχι, τον κλάψαμε το μακαρίτι την πρώτη εβδομάδα. Να σου πω, ρε κορίτσι μου, τι τον θες πίσω? Προχώρα τη ζωή σου, παιδί μου, παρακάτω. Κάτσε να μας πει. Πολύ φίλη μου είσαι κατά βάθο, να ξέρει. Πάρα πολύ φίλη. Έμα τώρα, σε παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Εδώ σε ακούω πολύ άνετη. Οπότε έχει φύγει από εκεί. Εγώ αυτό νιώθω, έχει φύγει. Πάρα πολύ φίλη μου. Κορίτσι μου, θα μιλήσουμε εδώ με την τρελοπαρέα. Δεν ξέρω τι θέλεις να λύσουμε, βέβαια. Νομίζω ότι το έχεις λύσει ήδη το πρόβλημά σου. Οπότε θα τα πούμε τώρα. Θα μας πούνε λίγο τα δικά τους και ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες. Να είσαι καλά. Και εγώ, γεια. Τι να κάνω για να γυρίσεις, πού να ξέρουμε εμείς? Δηλαδή, τον πρώτον και δεύτερον, Μαρία, δεν τον θέλεις. Μα δεν τον θέλεις, ναι, είναι καταφανές. Εμείς πάντως χρονοδοτούμε ότι δεν τον θέλεις. Είχε τρομερή ανάγκη πάντως να τη πούμε να προχωρήσει. Αλλά για να προχωρήσω. Είσαι φίλη μου τώρα που μου λες να τα χτίσω πίσω. Πόσο χρόνο ήταν η κοπέλα? 29. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν κατάλαβα. Είδα και τις φωτογραφίες στο Facebook και τη χώρισε. Μα τι φωτογραφίες ήταν αυτές? Τίποτα. Πήγε με τη φίλη της κάπου. Εκριξάρα. Ναι. Τον έφαγα, λέει, με την γκρίνια μου. Αυτό όμως, κορίτσια. Λίγο να το προσέξουμε. Ναι, το προσεξέ το να και στο επόμενο όμως το έχετε όμως. Με πρώτη εμένα, το αφήσαμε να περάσει. Λάθος που είναι. Λέει, θα κάνω να το περιορίσω, θα πάω λίγο με τα νερά του. Μα το θέμα, παιδιά, δεν είναι το να το αισθάνεστε και να μην το κάνετε. Αν εσύ μέσα σου βράζει και η γκρίνια έχει φτάσει εδώ και να μην μιλάς, είναι εδώ στο μέτωπο. Πού έχει φτάσει η γκρίνια, Σοφία? Αναβοσβήνει. Πού έχει φτάσει η γκρίνια? Εκεί έρχεται το τίποτα. Νομίζω τα δικά μου τα μαλλιά γιατί έχουν γίνει έτσι. Από το ζόρι. Υπάρχει εσωτερική γκρίνια, καλά λέει. Δηλαδή και έξω να μην υπάρχει θόρυβος, μέσα αν υπάρχει αυτό το χάος που κυριαρχεί στα μυαλά μας, των γυναικών. Εντάξει, η γκρίνια είναι γυναικείο χαρακτηριστικό. Όχι καθόλου. Ξέρετε άντρα γκρινιάρι. Δηλαδή γκυρι-γκυρι. Άλλο. Μπορεί να έχει κάτι άλλο. Γκρίνια έχει. Γκρ-γκρ-γκρ-γκρ. Ταρ-ταρ-ταρ.
Το λένε στο χωριό μου. Τάρταρ, τάρταρ. Ναι, έχει ο άντρα τάρταρ. Έχει, αν δεν έχει. Έχει άλλο τρόπο. Άλλο τρόπο. Ο άντρα ξέρει τι έχει. Πώς όταν αρρωσταίνει, που έχει 36 πυρετό και λέει θέλω, δεν αρρωσταίνει. Γιατί αυτό. Που μπορεί και διαχειρίζεται τα πάντα. Έχετε πολύ δίκιο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η ψυχούλα και αν με βλέπει σήμερα που μου λέει, εγώ γκρινιάζω ποτέ για τίποτα. Άρα είναι καθαρά ω επιτοπλίστων γυναικείο χαρακτηριστικό αυτό. Δεν είναι μόνο ότι εμένα έχω το καλό, παιδιά, ότι είναι γυναικείο χαρακτηριστικό. Όχι, λέω ότι η άντρα θα έχει μια άλλη λέξη. Δεν είναι γκρίνια, γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο έχει σον-σον. Γρουσούζεις, μου λένε από πάνω. Ναι, μπράβο. Είναι γρουσούζεις αυτός, μπράβο. Ενώ η γυναίκα δεν είναι γρουσούζεις, σωστό, ναι. Είναι γουρσούζεις. Γουρσούζεις. Γουρζουλεμέ. Το γράφω, παιδιά, αντί να ψάχνουμε τις συνταγές στο τι πρέπει να κάνουμε για να θελήσουν οι άλλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς εμείς θα είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και πίστεψέ με, να θα έρθουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά άμα φτάνει και στο απροχώρητο η γκρίνια, μετά τι να κάνεις για να τον φέρεις πίσω. Δηλαδή, πώς να τον πεις τον άλλον ότι. Εντάξει, okay, κατάλαβα το λάθος μου, γύρνει να πίσω. Γενικά, άμα αγαπιέστε, θα συμβεί. Αλλά εσένα σε βλέπω λίγο. Ναι, εγώ είχα ένα φίλο, ο οποίος του έλεγε η κοπέλα του για 3-7 έτη ότι με απατάς, αυτός δεν την απατούσε και μια μέρα της λέει τώρα σε απάτησα. Ναι, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολύ ξανά.